Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητέ Πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στην απόψινή τελετή τα βραβεία βιώσιμης, καινοτόμου και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας εξελίσσονται σε θεσμό ανάδειξης της υγιούς και δυναμικής επιχειρηματικής δράσης. Και θέλω να συγχαρώ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την πρωτοβουλία αυτή, με την οποία πέτυχε να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο άμυλας στον τομέα της επιχειρηματικής αριστείας. Κυρίες και κύριοι, ο θεσμός αυτός αποδεικνύει ότι παρά τις ασφικτικές συνθήκες που δημιούργησε η κρίση, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά και προοδεύουν, πετυχαίνουν υψηλές επιδόσεις και διακρίνονται. Υπάρχουν επιχειρήσεις που εξακολουθούν να καινοτομούν, να επενδύουν στη γνώση και στον άνθρωπο, να συνεισφέρουν στην ελληνική κοινωνία, να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να τολμούν και να ανοίγονται στις διεθνείς αγορές. Οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις είναι αυτές που μπαίνουν μπροστά σε μια εποχή όπου η Ελλάδα προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία της και να χτίσει από την αρχή την εικόνα ενός ελκυστικού εμπορικού εταίρου. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αυτές που αναδεικνύουν το σύγχρονο, το εξωστρεφές, το δημιουργικό πρόσωπο της χώρας. Η απόψινή εκδήλωση και οι άνθρωποι που βραβεύονται δίνουν κυριολεκτικά ένα μήνυμα ελπίδας. Το μήνυμα ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να βρούμε και πάλι το δρόμο μας. Ότι υπάρχει ένας ισχυρός πληθυσμός, μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων που μπορούν να σηκώσουν στις πλάτες τους την προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση. Ωστόσο, θα πρέπει και το κράτος να πάψει να αντιμετωπίζει την κερδοφόρο επιτυχημένη επιχειρηματικότητα ως εύκολο στόχο. Ο εθνικός πλούτος δεν είναι σταθερή ποσότητα που μπορεί να φορολογείται και να αναδιανέμεται κατά το δοκούν. Πρέπει πρώτα να παραχθεί και χρειάζεται γι' αυτό κατάλληλες συνθήκες. Χρειάζεται ένα βιώσιμο περιβάλλον. Και τι σημαίνει βιώσιμο περιβάλλον? Σημαίνει σταθερότητα και ασφάλεια για την πορεία της Ελλάδος εντός του ευρώ. Σημαίνει ένα βιώσιμο φορολογικό σύστημα το οποίο θα ενισχύει και δεν θα καθυλώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής. Σημαίνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Σημαίνει περιορισμό της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Και τέλος, σημαίνει πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και αποκατάσταση ομαλών συνθήκων χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Είναι καιρός, λοιπόν, να βγάλουμε τις παροπίδες και να αντιληφθούμε την πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται ιδιωτικά κεφάλαια, καινούργιες επενδύσεις και δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα στηρίξουν την απασχόληση, θα δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας, εισοδήματα και έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Η χώρα διαθέτει ικανούς επιχειρηματίες και εξαιρετικά στελέχη που με σκληρή προσπάθεια καταφέρουν να αντιστέκονται στην κρίση και να πετυχαίνουν. Διαθέτει ένα ισχυρό κεφάλαιο γνώσης, δημιουργικότητας και εξωστρέφειας που πρέπει να αξιοποιηθεί και όχι να εξοντωθεί δια της υπερφορολόγησης και της ασφικτικής παρέμβασης του κράτους. Είναι καιρός να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Ένα βήμα που πρέπει να γίνει από όλους. Από το πολιτικό σύστημα, από τους δανειστές μας, από την ελληνική κοινωνία και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ένα βήμα μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις, από μικροκομματικούς υπολογισμούς και σκοπιμότητες. Ένα βήμα μακριά από την αιμονή σε δημοσιονομικές συνταγές που αποδείχθηκαν λανθασμένες και αντιπαραγωγικές. Και τέλος, ένα βήμα μακριά από την ενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας, αλλά και από τις λογικές, τις εσωστρέφειες των εύκολων λύσεων και των χαμηλών προσδοκιών. Οι επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα αποδεικνύουν ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει τον κόπο και εμείς ως επιμελητριακή κοινότητα θα συνεχίσουμε
να τις υπερασπιζόμαστε, να τις στηρίζουμε και να τις αναδεικνύουμε στην ελληνική κοινωνία. Για άλλη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια στους διακριθέντες και εύχομαι σε όλους μια ακόμη πιο δημιουργική και επιτυχημένη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.